Κυριάκο, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλά εσύ? Καλά, Και καλά, από τους καλύτερους καλά. Εγώ αμυντικούς. ξεκουράζομαι. Κάθε καλοκαίρι το όνομά σου ακούγεται για κάποια ομάδα από εδώ πάνω, αλλά ποτέ δεν ήρθες. Έχει στον ακουστεί και για τον ΠΑΟ και για τον Άρη, για όλους. Ναι, έχουν ακουστεί πάρα πολλά, έχουν γίνει κάποιες προτάσεις, αλλά πάντα για κάποιο λόγο στο τέλος κάτι χαλάει. Δεν σε δίνει ο Ισπανός, δεν υπάρχει. Σε έχει εγκόγνητο εκεί. Μόνο για μένα θα παίζει ο Κυβράκηδης, τέλος. Με έχει δέσει. Σε έχει δέσει ο Ισπανός. Δεν μου λες, Κυριάκο, με ποια ομάδα αυτά τα τελευταία χρόνια βρέθηκες πιο κοντά? Πρόσφατα το καλοκαίρι είχα κάποιες συζητήσεις με δύο ελληνικές ομάδες, αλλά προτίμησα να μείνω στον Ατρόμητο, να υπογράψω στον Ατρόμητο όλα 4 χρόνια. Η μία ήταν ο ΠΑΟΚ. Θα ήθελα πολύ να σου πω, αλλά δεν γίνεται. Αφού υπέγραψε τον Ατρόμητο τώρα, τελείωσε. Ναι, πάει, έχει τελειώσει. Είναι κάτι που θέλω να το κρατήσω κρυφό. Για σένα, ε. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι. 27χρονος, μια χαρά θα ήσουν στη τέτοια. Εντάξει, απέγραψε τον Ατρόμητο. Δεν είναι κακή ομάδα ο Ατρόμητος, μια πολύ καλή ομάδα, σοβαρή ομάδα. Έχει καλό πρόεδρο, νοικοκύρη πρόεδρο, πληρώνει στην ώρα του. Εντάξει, κάνει και κάθε χρόνο κάνει μια καλή πορεία. Είναι μια ομάδα αξιοσέβαστη, δεν είναι δηλαδή ομάδα που την έχει. Να σου πω κάτι, είναι και μια ομάδα που δεν θα μιλήσω για ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, που είναι μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα. Νομίζω ότι όποιος ποδοσφαιριστής υπάρχει που δεν παίζει σε μια από αυτές τις 4 ομάδες, θα ήθελα να βρίσκεται στον Ατρόμητο. Και νομίζω αυτοί που βρίσκονται στον Ατρόμητο είναι πάρα πολύ τυχεροί που είναι εκεί πέρα. Χτες πώς χάσατε στο 95, 92, 93? Χθες θα πω ότι ήταν θέμα τύχης, θέμα συγκέντρωσης. Εντάξει, δεν θέλω να πω να γίνω γραφικός, αλλά ήταν μια φάση που πόνισε πολύ. Γιατί στο τέλος πάντα, όταν χάνεις έτσι, πάντα. Γιατί κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Όλα τα παιδιά κάνανε μεγάλη προσπάθεια και το δείξανε στο γήπεδο μέσα. Ναι, φάνηκε. Δηλαδή πήγαινε το μάτς για 0-0-0-0, έγινε και η αποβολή. Τα πράγματα ήταν λίγο πιο καλά για εσάς τα πράγματα, αλλά στο τέλος εκεί μια κεφαλιά, ας πούμε, του φύγε του center back από πίσω. Εντάξει, τώρα ο Ολυμπιακός πήρε ένα τρίποντο ανέλπιστο, θα έλεγα. Δεν ξέρω τώρα πώς το αντιμετωπίσατε στα αποδυτήρια όταν πήγατε. Είναι πολύ δύσκολο και για το μετά και το βράδυ και το πρωί στο σπίτι, όταν ξυπνάς, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά Όταν τυχαίνουν αυτά τα πράγματα, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Το μόνο που μπορείς να κάνεις, γιατί έχουμε και παιχνίδι μπροστά μας τώρα, έχουμε παιχνίδια πολύ σημαντικά, πρέπει να το ξεχάσεις. Πρέπει να το ξεχάσεις, να ξεκουραστείς στο μυαλό περισσότερο και να συνεχίσεις. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Δεν γυρίζει ο χρόνος, δεν γυρίζει ποτέ πίσω. Ναι, σωστό αυτό. Τώρα, την Πέμπτη, Ατρόμητος Άρης, είχατε φέρει 0-0 στο πρώτο παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης, την περασμένη Πέμπτη. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό το παιχνίδι? Σαν τελικό. Τώρα δεν έχουμε, νομίζω, το κύπελο είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε κάτι. Πήραμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στον Άρη. Δείξαμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και αυτό θα προσπαθήσουμε να καταφέρουμε. Ξέρουμε ότι ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα, ότι ο στόχος τους είναι το κύπελο φέτος και η πεντάδα ή εξάδα τα play-off, αλλά και εμείς είναι ο ίδιος στόχος μας. Θα θέλουμε να περάσουμε περισσότερο από τον Άρη. Ναι, πάντως στο Χαριλάου, στο Κλεάνθης Βικελίδης, είναι αλήθεια ότι η τακτική που ακολουθήσατε είναι αμυντική τακτική, γιατί θέλατε να πάρετε το αποτέλεσμα, να μην φάτε γκολ ουσιαστικά. Αυτό νομίζω ότι έγινε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και έτσι δεν είναι, αυτή ήταν η τακτική. Άλλωστε το είπε και ο προπονητής, ήταν το πρώτο ημίχρονο, πάμε για το δεύτερο που πρέπει να παίξουμε μπάλα για να κερδίσουμε, έτσι είπε ο κύριος Παντελίδης. Μα το κύπελο είναι 2 παιχνίδια, δεν είναι ένα παιχνίδι και μετράνε και πολύ, είναι πολύ σημαντικά σωστά, και τα γκολ που δέχεσαι. Ναι. Σωστά. Το κύπελο είναι 2 παιχνίδια και λες ανάλογα να πάρω ένα καλό αποτέλεσμα στο πρώτο μάτς για να μπορώ το δεύτερο να το χτυπήσω μέσα στην έδρα μου αυτό. Φυσικά, αλλά εντάξει, μιλάμε και για τον Άρη. Ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Ναι, σωστά. Εμείς δείξαμε ένα καλό χαρακτήρα. Είχαμε και λίγο την τύχη με το μέρος μας, με το πέναλτι που είχαν, ναι, ο Άρης, αλλά από εκεί και πέρα είναι τέτοιο. Πρέπει να είσαι και λίγο έξυπνος, λίγο πιο σοβαρός και παίρνεις τέτοια αποτελέσματα γιατί υπάρχουν 2 παιχνίδια, όπως είπαμε και πριν. Τώρα όμως θα πρέπει να παίξετε και λίγο μπάλα, γιατί πρέπει να βάλετε και γκολ για να προκριθείτε. Το λογικό είναι αυτό, έτσι, ναι. Δηλαδή, αλλιώς δεν γίνεται, γιατί και ο Άρης από τη μέση και μπροστά είναι καλός. Δηλαδή έχει παίχτες. Είναι πολύ καλός, έτσι, ναι. Έχει πολλούς καλούς παίχτες. Ναι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι παίχτες του Άρη μπροστά, είναι πάρα πολύ καλοί. Ποιος αρέσει πιο πολύ?
Ο Γκάμα είναι πολύ καλός, ο Σάσα είναι καλός, έχει ποιοτικούς παίκτες. Ναι. Και φαίνεται κιόλας στο παιχνίδι που, στον Τικινί που ήμασταν μαζί συμπαίκτες. Ναι. Είναι πολύ καλή προσέγγιση. Τον Τικινί έτσι καλώς τον ξέρεις τον Τικινί, γιατί ναι. Το ξέρατε, ήσταν μαζί, γνωρίζεις τι παίκτης είναι, από εκεί πέρα να δούμε τι θα γίνει, γιατί θα είναι ένα παιχνίδι στο οποίο και ο Άρης θέλει οπωσδήποτε να κερδίσει ή τέλος πάντων να φέρει 1-1, ας πούμε, γιατί προκρίνεται να φέρει 1-1, αλλά θέλει ένα αποτέλεσμα, ας πούμε, καλό για να περάσει και αυτό στην τετράδα. Είναι πρόκληση και για τον Άρη, έτσι, θα είναι ντέρμπι. Φυσικά και θέλει να περάσει και ο κόσμος, νομίζω ότι δέχονται μια μεγάλη πίεση για το κύπελο, από ό,τι έχω ακούσει και έχω διαβάσει. Από εκεί και πέρα, νομίζω ο καλύτερος θα κερδίσει, αυτός που θα το θέλει περισσότερο. Και δεν εννοώ μόνο σε θέμα παικτικά, ποιος είναι πιο καλός και αυτά. Είναι θέμα καρδιάς, θέμα ψυχής, ποιος θα βάλει τα πάντα, σωστό, θα δώσει σωστό. Όλα για να πάρει το παιχνίδι. Τώρα, γιατί ναι. Μερικές φορές δεν παίζουν και τα χρήματα ποδόσφαιρο, ούτε παίζουν μόνο το πόσο καλός ποδοσφαιριστής είσαι. Μάλιστα. Ήθελα να σου ρωτήσω και κάτι ακόμη. Υπάρχει κάποιος που δεν θα παίξει από εσάς, είναι είτε τραυματίας, τιμωρημένο δεν έχετε, ξέρω. Αλλά μήπως κάποιος τραυματίας κλπ. Ή όλοι είστε κομπλέ. Νομίζω ο Ριζβάνης θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι. Ο Ριζβάνης σίγουρα, γιατί έκανε μια δήλωση, μπορεί να μην είναι, λέει, και να τον έχω στο επόμενο στο πρωταθλήματος. Έτσι είπε ο Παντελίδης. Δεν το γνωρίζω. Σήμερα είχαμε ρεπό, δεν ξέρω κάτι περισσότερο, αλλά νομίζω είμαστε κομπλέ στους παίχτες. Μάλιστα. Στο πώς θα πάει η ομάδα. Για να δούμε τι θα γίνει. 4 χρόνια συμβόλαιο εκεί, Ναι, 4 χρόνια. Μέχρι 2023. Άρα έχεις περιθώριο ακόμα. Μετά. Μια μεταγραφή ίσως. Στα 30 μου. Γιατί ρε φίλε. Εδώ κάνανε μετά. Στα 30 μου κάνω άλλα 4 χρόνια συμβόλαιο στον Ατρόμ. Στον Ατρόμ δεν είπα στην ΑΕΚ. Όχι. Δεν ξέρω. Όπου κάτι είναι. Θέλημα Θεού. Όπου πάει. Ό,τι γίνει. Γιατί ίσως στην ΑΕΚ θα ήθελες να πας, νομίζω, έτσι. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω, μήπως είναι λίγο τη συμπάθειά σου η ΑΕΚ ή όχι, κάνω λάθος. Για το μόνο λόγο που θα μπορούσα να πω ότι έχω συμπάθεια στην ΑΕΚ είναι για το λόγο του Ηλία του Ατματσίδη, που είμαστε από το ίδιο χωριό. Από Κοζάνη, δεν είσαι από εκεί? Ναι. Και έχουμε κάνει και έχω τέσιο. Τον είχα αδυναμία όταν ήμουν μικρό. Γι' αυτό ρε φίλε, εντάξει, αφού επειδή εδώ είμαστε Βορειοελλαδίτες και επειδή ξέρει η Κοζάνη είναι και κλειστό κλαμπ, από εκεί είναι η πληροφορία. Λέει αυτό είναι ΑΕΚτζής ο Κυβρακίδης. Αφήστε τον, λέει είναι ΑΕΚτζής. Α, εντάξει. Αφού τώρα διευκρινίζεις όμως ότι λόγω Ηλία Ατματσίδη έγινες ΑΕΚτζής. Εντάξει, πάμε πάσο. Δεν είπα εγώ ότι είμαι ΑΕΚτζής, είπα ότι λόγω του Ηλία Ατματσίδη. Έχει μια συμπάθεια. Είχες μια συμπάθεια. Τώρα ένα τρόμητο. Εγώ ξέρω ότι ο Κυριάκος έχω ακούσει, δηλαδή, γιατί όλοι κάτι ακούνε, ότι ήθελα να έρθει στον ΠΑΟΚ δύο φορές. Καλά, γιατί να μην θέλει. Μεγάλη μου. Όχι, εννοώ ότι. Αυτό είναι επαγγελματία σου, ο Κυριάκος. Εκτός αυτού ότι είχε μια τέτοια. Σκέψη να έρθει. Σκέψη και έφεση. Ο ΠΑΟΚ την είχε. Και ο ΠΑΟΚ την είχε. Άμα την είχε και ο ΠΑΟΚ, άρα βρήκαμε την. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που λέω, Κυριάκο. Είχαμε κάποια κρούσματα πριν δύο χρόνια, αλλά δεν έτυχε. Δεν προχώρησε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μίλησες εδώ στον Focus 103,6. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.